Είμαι ο Greg τη της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Βλέπετε ότι έχω καθίσει μπροστά από το κουτί το οποίο θα ανοίξουμε. Βασικά μπροστά από το κουτί το οποίο είναι ήδη ανοιχτό η αλήθεια είναι. Το βλέπετε και εδώ πέρα και θα σας δείξω το περιεχόμενο αυτού. Πρόκειται για μια τηλεόραση από την LG. Είναι OLED. Είναι το μοντέλο EVO. Όπω επίση συγκεκριμένα είναι το μοντέλο 55G3. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα πρόκειται για μία οθόνη, για μία τηλεόραση στι 55 inches. Έρχεται με WebOS, έρχεται με επεξεργαστή α 9 έκτη γενιά. Είναι ο AI Processor 4K. Έρχεται με Brightness Booster Max, ενώ επίση έρχεται με Thin QI και WebOS το τελευταίο μοντέλο. Επίση υποστηρίζει το γράφει και εδώ την τεχνολογία Matter. Πρόκειται για μία οθόνη η οποία έρχεται στην κατηγοριοποίηση F, δηλαδή καταναλώνει 77 κιλοβατόρε ανά 1000 ώρε λειτουργία. Και τώρα θα σηκωθώ για να δούμε όλε τι λεπτομέρειε. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, έχω αφαιρέσει το κουτί, έχω την τηλεόραση από πίσω μου και πάμε να δούμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το μοντέλο είναι μοντέλο του 2023. Όπω είπαμε, είναι το μοντέλο τη LG, το G3. Πρόκειται για μια οθόνη η οποία βγαίνει σε πολλέ και διαφορετικέ σύντσε. Συγκεκριμένα και το βλέπω από το κινητό μέσα από τη σελίδα τη LG, γιατί δεν τα θυμάμαι, βγαίνει σε 55-65-77-83 και 97 ίντσες. Εδώ πέρα προφανώς έχουμε την 55, η συγκεκριμένη οθόνη αρχικά, το βασικό της χαρακτηριστικό δηλαδή, είναι το ότι έχει αυξημένη φωτεινότητα συγκριτικά πάντα με το προηγούμενο μοντέλο. Με το Brightness Booster Max δηλαδή, μιλάμε για την πιο φωτεινή OLED που έχει παρασκευάσει και κατασκευάσει ποτέ η LG. Αυτό φυσικά ε, είναι μία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία 10 ή 11 χρόνια, αν θυμάμαι καλά ουσιαστικά συζητάμε για μια αύξηση της φωτεινότητας κατά 70%. Αυτό ωστόσο ισχύει για το μοντέλο των 55 inch, -on, των 65 και των 75 για το G3. Δηλαδή αυτό το μοντέλο που βλέπετε πίσω μου, όχι για τα υπόλοιπα μοντέλα. Προφανώ συζητάμε για μια οθόνη η οποία είναι 4K, Προφανώ συζητάμε δηλαδή, για μια ανάλυση η οποία είναι 3840 3840x260. Συζητάμε για ένα πάνελ το οποίο είναι στα 100 Hz. Έρχεται με τον επεξεργαστή Α9 AI Processor 4K η έκτη γενιά, έρχεται με AI Picture Pro, όπως επίσης έρχεται με HDR και όταν μιλάμε για HDR στην LG, μιλάμε για Dolby Vision, για HDR Plus και για HLG. Το HDR Plus η αλήθεια είναι ότι είναι το HDR10+. Plus. Πρόκειται για ένα πανέλο το οποίο είναι High Frame Rate, δηλαδή μιλάμε για 120 frames per second, ενώ επίσης είναι συμβατό με Nvidia G-Sync, όπως επίσης είναι συμβατό με FreeSync ενώ εννοείται ότι υποστηρίζει το ALM, δηλαδή το Auto Low Latency Mode, όπως επίσης και το VRR που είναι το Variable Refresh Rate. Έρχεται με WebOS 23, ενώ επίσης έρχεται το οποίο το έχω κάπου εδώ, έρχεται με αυτό εδώ πέρα το τηλεχειριστήριο, το οποίο εμένα βέβαια με βλέπετε να το έχω βάλει ήδη σε θήκη σιλικόνης για να μην χτυπήσει, γιατί με το προηγούμενο τηλεχειριστήριο είχαμε ένα μικρό θεματάκι από τα πολλά πεσήματα. Το τηλεχειριστήριο το συγκεκριμένο είναι το Magic Remote, έρχεται με μικρόφωνο ενσωματωμένο, έρχεται επίση με τη ροδέλα, ενώ φυσικά έρχεται με ενσωματωμένα πλήκτρα, πλήκτρα για Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, τα LG Channels και την Alexa, γιατί η τηλεόραση συγκεκριμένη υποστηρίζει και την Alexa. Το σύστημα ηχείων της τηλεόρασης είναι downfiring, αυτό σημαίνει ότι τα ηχεία είναι εδώ από κάτω, άρα ο ήχος βγαίνει από εδώ έρχεται με ένα σύστημα το οποίο είναι 4,2 κανάλια στα 60W. Ο ήχος της γενικότερα είναι πολύ καλός όσον αφορά αυτό που εμείς ακούμε. Υποτίθεται πως η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει έναν ε, τρόπο να παράγει ήχο ο οποίος είναι τύπου πολυκαναλικός. Όταν συζητάμε βέβαια για πολυκαναλικό ήχο, συζητάμε για ένα τύπου virtual surround, το οποίο είναι, γίνεται, μετατρέπεται στη, μορφή, μορφή 9,1,2. Θεωρητικά δηλαδή υπολογίστε πως η οθόνη, σύμφωνα με το τι προβάλλει εκείνη τη στιγμή, διαβάζει με το AI την εικόνα και μεταφέρει ανάλογα τον ήχο. Από αυτή την πλευρά της οθόνης, εφόσον ο ήχος μετακινείται, Προ αυτή την πλευρά τη οθόνη. Έχει να κάνει με τα αντικείμενα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Αν κάποιο παίζει κάποιο όργανο, κάποια μουσική, αν υπάρχει κάποια μηχανή η οποία μετακινείται, γενικότερα προς προσπαθεί να προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα με το περιεχόμενο. Φυσικά, για όλου εσά του λάτρε του καλού ήχου, εφόσον συνδυάσετε την τηλεόραση τη LG με μια ηχομπάρα από την LG, τα συγκεκριμένα δύο συνεργάζονται, εκπέμπεται ήχο και από την τηλεόραση και από την ηχομπάρα, ούτω ώστε να δημιουργήσουν ένα εικονικό τρισδιάστατο ήχο. Φυσικά, εφόσον μιλάμε για OLED τηλεόραση, συνεπάγεται ότι τα πίξελ είναι αυτοφωτιζόμενα και δεν χρειάζονται κάποια φωτεινή πηγή από πίσω για να μπορείτε να έχετε καλύτερη εικόνα. Μέσα στη συσκευασία τη τηλεόραση επίση, γιατί αυτό ξέχασα να σα το αναφέρω από την αρχή, περιλαμβάνεται η τηλεόραση, περιλαμβάνεται το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση η συγκεκριμένη έρχεται μόνο με βάση στήριξη στον τοίχο. Δεν περιλαμβάνει καθόλου βάση για να την τοποθετήσουμε πάνω σε κάποιο τραπέζι ή επάνω σε κάτι. Όπω βλέπετε και εγώ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή την έχω σε τοίχο. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκεκριμένη τηλεόραση αποστέλλεται από την LG με το One Wall Design. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η συγκεκριμένη τηλεόραση έρχεται με τη βάση για τον τοίχο όπως σας έχω αναφέρει, η οποία με το που μπει στον τοίχο κρεμάμε την τηλεόραση και με το που την σπρώξουμε την τηλεόραση προς τα πίσω, ουσιαστικά η συγκεκριμένη κολλάει ακριβώς επάνω στον τοίχο, για να καταλάβετε ακριβώς εδώ από πίσω μου, σε αυτό το πέρα το σημείο είναι όλα τα καλώδια. Εδώ υπάρχει ένα κανάλι το οποίο πηγαίνει έτσι και έτσι, εδώ ακριβώ από πίσω, σε αυτό το σημείο είναι όλε οι θύρες τη τηλεόραση και από εδώ έχει επίση USB και HDMI, αλλά εδώ από πίσω είναι τα πάντα, η Ethernet, η HDMI, το ERC, τα πάντα, τα πάντα. Η... Το καλώδιο τη κεραίας τη δορυφορική, το καλώδιο τη κεραίας για τα IP για κανάλια, τα πάντα, όλα οδηγούνται μέσα από εδώ, κατεβαίνουν από εδώ, και εδώ από πίσω βγαίνουν. Ούτω ώστε να ακολουθούμε το κανάλι για να μπορεί η τηλεόραση να εφάπτεται ακριβώ στον τοίχο, να μην έχει κάποιο κενό και να μην έχουμε κάποιο θέμα να είναι λίγο πιο καλόγουστο για να φαίνεται πιο πολύ σαν εργοτέχνη. Εδώ, από κάτω σε αυτό το πέρα το σημείο, έχει το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε την τηλεόραση εφόσον θέλουμε. Ενώ, όσον αφορά συγκεκριμένα όλε τι στήρε που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε κάτι σε συγκεκριμένη τηλεόραση, θα τα διαβάζω από μέσα, έρχεται με 4 στήρε HDMI. Αυτό εδώ πέρα υποστηρίζει 4K 120Hz eARC, το VRR όπως είπαμε και το ALLM, άρα δηλαδή μιλάμε για HDMI 2.1. Το HDMI το 2 είναι αυτό που υποστηρίζει το eARC. Το eARC το τονίζω ότι είναι η τεχνολογία η οποία υποστηρίζει το να χρησιμοποιούμε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις υπόλοιπες συσκευές οι οποίε υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο home cinema, κάποια πάρει οτιδήποτε, με το που το συνδέσουμε με HDMI καλώδιο πάντα, με ένα τηλεχειριστήριο μπορούμε να κλείνουμε και να ανοίγουμε ταυτόχρονα και τι δύο συσκευέ και να αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου, να το βάζουμε στο mute ή γενικότερα οτιδήποτε αφορά αυτή, αυτό το χειρισμό. Αντίστοιχα έρχεται με Ethernet όπω σα έχω αναφέρει, έρχεται με WiFi, εδώ πέρα συζητάμε για WiFi 6. Έρχεται επίση με Bluetooth 5. Μπορούμε να συνδέσουμε στην τηλεόραση από εξωτερικό ηχείο για να ακούμε μουσική μέχρι τα ακουστικά μα, εφόσον θέλουμε για να μπορούμε να ακούμε την, τον ήχο τη τηλεόραση ιδιωτικά και να μην ενοχλούμε κάποιον άλλον. Έρχεται με οπτική έξω το ψηφιακού ήχου, άρα δηλαδή μιλάμε για SPDIF. Έρχεται με είσοδο RF για κεραία για επί, για τηλεόραση, όπω επίση σα έχω αναφέρει, έρχεται με είσοδο για δορυφορική τηλεόραση. Έχει επίση USB, όπω επίση έχει και CI slot. Η συγκεκριμένη τηλεόραση, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονή, Όπω όλε τι τηλεοράσει πλέον καταναλώνει 0,5 W, Ενώ όσον αφορά τι διαστάσει, όπω επίση και τη βάση Βέσα την οποία χρειαζόμαστε, η βάση Βέσα είναι 300 επί 200 χιλιοστά, ενώ τα διαβάζω ακριβώ από μέσα. Οι διαστάσει τη τηλεόραση χωρί βάση είναι 1222 επί 703 επί 27,2 πλάτο ύψο και βάθο σε χιλιοστά. Εφόσον συνδέσουμε κάποια βάση είναι πάλι 1222 επί 757 επί 245. Το βάρος της τηλεόρασης είναι 17,8 κιλά από ό,τι βλέπω. Ενώ επίσης οι διαστάσεις της βάσης της τηλεόρασης είναι 432 επί 245. Και να σας δείξω και το εξή Στην τηλεόραση, εφόσον θελήσουμε να την τραβήξουμε προς τα έξω, προς εμάς, για να μπορέσουμε να συνέσουμε κάποιο καλώδιο ή οτιδήποτε, απλά σηκωνόμαστε, κάνουμε αυτό η τηλεόραση τραβηγέται προ τα έξω. Εδώ από πίσω βλέπετε ότι πλέον χωράει το χέρι μου. Ενώ επίση μπορούμε να τη γυρίσουμε λίγο έτσι. Προφανώ πηγαίνει όσο μπορεί να πάει η γωνία από τη βάση. Ή αν το θέλουμε από την άλλη, απλά κάνουμε αυτό και ανοίγει από εκεί. Όταν θέλουμε να την τελειώσουμε για να την ξανακολλήσουμε προ τα πίσω, απλά την πιάνουμε, τη σμπρώχνουμε, η τηλεόραση κολλάει και είναι έτοιμη. Εδώ πέρα μπορεί να σα αφήνει κάποιε δαχτυλιέ, το έχετε στο νου σα για να μπορείτε να τι σκουπίζετε εφόσον δεν τι θέλετε. Για όλου εσά που είστε ποδοσφαιρόφιλοι, για όλου εσά που είστε φρικ ε, με την τηλεόραση, εννοείται ότι θα σα αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένου και πάρα πολύ ευχαριστημένου. Όσον αφορά τι εφαρμογέ και θα το δούμε αυτή τη στιγμή, αυτό το πέρα αρχικά είναι το μενού τη τηλεόραση. Εδώ από πάνω, σε αυτό το πέρα το σημείο, αν πατήσουμε, θα μπούμε στο προφίλ μα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να μπούμε στι ρυθμίσει. Μέσα από εδώ Μπορούμε να επιλέξουμε την τελευταία ε, επιλογή στην οποία ήμασταν. Εμένα η τελευταία μου επιλογή ήταν το Fire TV Stick που βλέπετε εδώ πέρα, γιατί έβλεπα μία σειρά μέσα από αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί της εισόδου μέσα από εδώ και να μας ανοίξει όλες τις διαθέσιμες επιλογές που έχουμε. Αυτές είναι οι τελευταίες που έχουμε ανοίξει. Όχι, αυτές είναι οι διαθέσιμες πηγές εισόδου. Οπότε μπορούμε να κινηθούμε και να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να πάμε, ας πούμε, στην κεραία και να βάλουμε να δούμε οτιδήποτε μα ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, εφόσον ξαναγυρίσουμε, βλέπουμε ότι έχουμε διαθέσιμε Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney Plus, Cosmote TV, η εφαρμογή του Netflix, το YouTube. Έχει επίση Apple Music, το βλέπετε εδώ πέρα, Rakuten TV. Αυτό το πέρα νομίζω είναι από τη φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου, αν θυμάμαι καλά. Μπορούμε επίση αντίστοιχα μέσα από αυτέ εδώ πέρα τι επιλογέ να κινηθούμε διαφορετικά. Από εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, μπορούμε να χειριστούμε μέσα από το Matter και άλλε συσκευέ οι οποίε υποστηρίζουν το συγκεκριμένο. Ενώ αντίστοιχα μπορούμε να το ρυθμίσουμε να έχουμε ειδοποιήσει για αθλητικά περιεχόμενα. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Από κάτω μα έχει επίση προτάσει από τι διάφορε υπηρεσίε τι οποίε έχουμε συνδεθεί για να μπορέσουμε να δούμε περιεχόμενο εφόσον θέλουμε και μα ενδιαφέρει. Και αυτό υπολογίζεται ότι συνεχίζει προτείνει διάφορα, με το πέρα προτείνει βίντεο από το Prime Video ή και από το YouTube αν θέλουμε, δεν έχει πολλά παραπάνω. Εδώ από κάτω μπορούμε αν το επιλέξουμε να επεξεργαστούμε όλες τις επιλογές τις οποίες θέλουμε να βλέπουμε ή να μην βλέπουμε. Η εικόνα την οποία βγάζει επίσης εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Σίγουρα δεν έχω δει τεράστια διαφορά με την προηγούμενη τηλεόραση την οποία είχα, η οποία και πάλι ήταν OLED. Ωστόσο, επιβεβαιώνω ότι έχω δει διαφορά Όσον αφορά τη φωτεινότητα, είναι όντω λίγο πιο φωτεινή σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι ίσω να υπήρχε και στο προηγούμενο μοντέλο τη τηλεόραση το οποίο είχα, γιατί και εκείνο είχε πάλι το magic remote. Εδώ πέρα στο τηλεχειριστήριο, ακριβώ κάτω από το πλήκτρο 9, υπάρχει ένα κουμπί το οποίο έχει τρει τελίτσε. Στο συγκεκριμένο κουμπί μπορούμε να το επιλέξουμε και αν πάω πάλι στο YouTube, να βάλουμε αυτό α πούμε, αν βάλουμε να παίξει ένα βίντεο. Αυτό εγώ το βρήκα τυχαία στο, Netflix, για να σα πω την αλήθεια, γιατί δεν ήξερα ότι το έκανε καθόλου. Αυτό που θα σα πω επίση δεν λειτουργεί κάπου αλλού πέραν του YouTube και του Netflix. Δεν λειτουργεί στο Prime Video, δεν λειτουργεί στο Apple TV, νομίζω δεν λειτουργεί ούτε στο Disney Plus. Δεν θέλω να σα πω ψέματα. Αν έρθουμε λοιπόν εδώ πέρα και πατήσουμε το συγκεκριμένο το κουμπί, τι τρει τελίτσε, θα πρέπει από αυτή την πλευρά να εμφανίσει το συγκεκριμένο που βλέπετε. Εδώ πέρα λοιπόν μα λέει Οδηγίε χρήση, πληροφορίε, γρήγορη βοήθεια και τερματισμό εφαρμογή. Αν πατήσετε τι πληροφορίε, εδώ επάνω δεξιά, εδώ ή εδώ. Τέλο τώρα δεν το δείχνει εδώ, άρα προφανώ είναι κάτι που λειτουργεί μόνο στο, στο Netflix. Αν λοιπόν κανονικά πατήσετε πληροφορίε στο Netflix, εδώ πέρα πάνω δεξιά σα ανοίγει μια μικρή οθόνη πληροφορία η οποία είναι διάφανη. Μα έχει κάποια γράμματα και μα δείχνει την ταχύτητα του δικτύου, μα δείχνει επίση την ποιότητα του βίντεο το οποίο παίζει, όπω επίση και τον ήχο τον οποίο λαμβάνουμε. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία δεν ήξερα ότι παρεχόταν παλιότερα, δεν, μπορού, δεν, το είχα σκεφτεί ποτέ. Τα πατούσα κάποια στιγμή όλα αυτά τυχαία και μου το εμφάνισε. Εγώ τώρα έχω ανοιχτό το YouTube. Η αναλλαγή ανάμεσα στι εφαρμογέ, εφόσον πατάμε τα κουμπιά τα συγκεκριμένα, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν έχει καθυστέρηση. Ανοίγουν όλα άμεσα. Τα πάντα Εντάξει, τώρα μελλοντικά δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει. Εφόσον θελήσουμε να πάμε στην αρχική οθόνη, επιστρέφει επίση πάρα πολύ γρήγορα. Γενικότερα το περιεχόμενο το οποίο παράγεται είναι πάρα πολύ καλό. Υπολογίστε ότι με το που το περιεχόμενο υποστηρίζει HDR, είτε Dolby Vision, είτε οτιδήποτε, αυτό αρχίζει και παίζει κατευθείαν στην οθόνη τη τηλεόρασή μα. Εμφανίζει επίση την αντίστοιχη πληροφορία στην οθόνη μα εδώ επάνω. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή γράφει Dolby Vision και Dolby Atmos. Οπότε έρχεται λοιπόν το συγκεκριμένο και μα δίνει όλη την πληροφορία την οποία χρειαζόμαστε. Dolby Atmos επίση βγάζει και στο Apple Music, το οποίο μα το δίνει είτε από την τηλεόραση, είτε μα το δίνει μέσα από την ηχομπάρα την οποία έχουμε συνδέσει. Για όλου εσά που είστε παιχνιδιάριδε, δηλαδή για όλου εσά που τερλαίνεστε να παίζετε παιχνίδια, υπάρχει το Game Optimizer μέσα από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε όλε τι επιλογέ οι οποίε σα ενδιαφέρουν όσον αφορά την εικόνα και τον ήχο για τα παιχνίδια σα. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή τηλεόραση, την οποία εγώ θα συνέστηνα σε κάθε περίπτωση για κάποιον ο οποίο είναι όπω εγώ. Συνεφίλ, εγώ που δεν είμαι τόσο φαν με το αθλητικό περιεχόμενο, δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το παρατηρήσω. Επίση, κάτι το οποίο εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ στο τηλεχειριστήριο, εδώ πέρα, έχει ένα κουμπί το οποίο επάνω έχει ένα γρανάζι. Αν το πατήσουμε, μα ανοίγει ένα γρήγορο μενού από αυτή την πλευρά τη οθόνη, στην οποία μπορούμε να επιλέξουμε πώ θέλουμε να είναι η εικόνα. Και το βλέπετε εδώ πέρα ότι μα δείχνει Dolby Vision αυτή τη στιγμή λειτουργία εικόνα κινηματογράφο. Μπορούμε να επιλέξουμε να μειώσουμε τη φωτεινότητα γρήγορα Μπορούμε επίση να επιλέξουμε τη λειτουργία του ήχου, όπω επίση και την έξοδο του ήχου. Ενώ εάν ακούμε η μουσική από την τηλεόραση, μπορούμε απλά να επιλέξουμε να απενεργοποιηθεί η οθόνη, αλλά να συνεχίσει να παίζει από πίσω. Οπότε... <coughs> Συγχωρήστε με. Οπότε λοιπόν, πατώντα το οθόνη απενεργοποιημένη, νομίζω λέει εδώ πέρα, οθόνη απενεργοποιημένη, απλά κλείνει την τηλεόραση, κλείνει βασικά την οθόνη, αλλά η τηλεόραση παραμένει να παίζει. Αυτό βοηθάει αν ακούμε μουσική. Εγώ, α πούμε, όταν ακούω μουσική από το Apple Music, Πολλέ φορέ απλά την κλείνω και το αφήνω να παίζει από πίσω χωρί να χρειάζεται να καταναλώνω το περιττό ρεύμα το οποίο θα καταναλώνε, αν ήταν αναμένο και το πίξελ ή το πάνελ για να μπορεί να παίζει. Όπω σα έλεγα λοιπόν, η συγκεκριμένη οθόνη είναι πάρα πολύ καλή. Για εσά που παίζετε παιχνίδια, τα χρώματα είναι εκπληκτικά. Εγώ που έχω συνδέσει το Nintendo Switch εδώ πέρα και παίζω παιχνίδια τα οποία έχουν εντυπωσιακά χρώματα, φαίνονται απίστευτα. Ο ήχο που βγάζει, είπαμε, η τηλεόραση χωρί να χρειάζεται να συνδέσουμε κάποια κομπάρα ή χομπάρα είναι ικανοποιητικό. Θα το συνέστηνα και για αυτό. Για εσά, είπαμε, του φαν του αθλητισμού, δεν ξέρω να σα πω περισσότερε λεπτομέρειε. Πέραν το ότι πετάει κάτι χαζομάρε. Επίση, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Εάν βρίσκεστε σε αυτήν εδώ πέρα την οθόνη, νομίζω υπάρχει μια αριθμίση την οποία μπορείτε να επενεργοποιήσετε μέσα από τι ρυθμίσει τη τηλεόραση. Ωστόσο, αν δεν την έχετε απενεργοποιήσει, υπολογίστε ότι κάποιε φορέ εδώ πέρα επάνω, που αυτή τη στιγμή εμένα, εμένα λέει είστε μια νέα εμπειρία τηλεόραση, τη λέει, εδώ πέρα επάνω κάποιε φορέ παίζει διαφημίσει. Εγώ δηλαδή έχω δει διαφήμιση αναψυκτικού, όπω επίση έχω δει και διαφήμιση από εταιρεία καλλιτικών. Αυτό απλά σαν πληροφορία. Ωστόσο, σα τη συστήνω, ειδικά εάν τη βρείτε σε πολύ καλή τιμή να την αγοράσετε με κλειστά μάτια, Μπορείτε να βάλετε βάση για να την ακουμπήσετε πάνω σε, κάποια, σε κάποιο τραπεζάκι ή οπουδήποτε αλλού αν θέλετε. Ωστόσο, υπολογίστε ότι τη βάση την αγοράζετε μόνοι σα. Φυσικά, εάν χρειάζεστε οτιδήποτε ή αν θέλετε κάτι να δούμε, μπορείτε να μου το ρωτήσετε και να μου το γράψετε στα σχόλια. Share και like φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε βίντεο που σα ενδιαφέρει από εμένα, από την τηλεόραση της LG, το μοντέλο OLED 55G3. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, να προσέχετε και να περνάτε καλά όπως πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Γεια σας!